Μόλις έληξε η συζήτηση στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο επί της αρχής, για το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια των παιδιών δεύτερης γενιάς. Και ήρθα στον χώρο της συναυλίας που γίνεται για την ενίσχυση του νομοσχεδίου, όπου είναι εδώ μετανάστες και αλληλέγγυοι που υποστηρίζουν το νομοσχέδιο, που υποστηρίζουν ώστε τα παιδιά δεύτερης γενιάς να γίνουν πολίτες αυτής της χώρας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί καταφέραμε αυτό το νομοσχέδιο και να το καταρτήσουμε και να περάσει από τις επιτροπές της Βουλής και να είναι έτοιμο προς ψήφιση. Πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα σταθμό και για τον ελληνικό πολιτικό σύστημα αλλά και για τα παιδιά δεύτερης γενιάς τα οποία επιζητούν τόσο καιρό να γίνουν Έλληνες πολίτες ισότιμοι και να απολαύσουν αυτό που δικαιούνται, γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα, άλλη γλώσσα, δεν ξέρουν τίποτα από την πατρίδα των γονιών τους, αλλά ζουν με τα πρότυπα των συνομιλίκων τους. Είναι δηλαδή παιδιά σαν τα δικά μας παιδιά. Σας ευχαριστώ. Μια ερώτηση για τις διαπραγματεύσεις. Κι αν όλα πάνε καλά, θα ψηφιστεί το Σαββατοκυριακό αυτή, αυτά δεν τα γνωρίζουμε, ακόμα δεν έχουμε δει τη συμφωνία, δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, τι ακριβώς θα φέρει ο Πρωθυπουργός. Κατά συνέπεια είμαστε σε επιφυλακή στο βαθμό που θα έρθει η συμφωνία, θα δούμε το περιεχόμενό της και θα ακολουθήσουμε τους δρόμους που θα επιλέξουμε. Αν τα μέτρα λιτότητας είναι πολύ σκληρά, θα εσείς θα ψηφίσετε προσωπικά? Νομίζω ότι δεν μπαίνει τώρα αυτό σε ατομική βάση. Εμείς θα έχουμε μια συλλογική στάση, γιατί είμαστε ένα κόμμα συλλογικό, ένα κόμμα που έρχεται από μακριά και θα πάει μακριά.